Παρακολουθούμε εδώ και πλάνα από την χθεσινή σας παρουσία στο κέντρο της πόλης. Για πείτε μας λοιπόν για τα μηνύματα που θέλατε να περάσετε για άλλη μια χρονιά. Για άλλη μια χρονιά, ναι. Κάναμε αυτή τη δράση, τη χθεσινή δράση, είπαμε να βρεθούμε στο κέντρο της πόλης που παίρνουν πολλές γυναίκες και να μοιράσουμε ένα έντυπο, ένα φυλάδιο που δημιουργήσαμε εμείς, καθώς και το ροζ, το φιωγκάκι. Το ροζ φιωγκάκι που είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι, θυμίζει σε όλους. Έτσι ακριβώς, για αυτή την ημέρα, θυμίζει ακριβώς. Είναι ο Οκτώβρης, όπως είπαμε, είναι ο μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Είναι ο μήνας που πρέπει η κάθε γυναίκα να ευαισθητοποιηθεί και εμείς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτό το φυλάδιο. Θέλουμε να πούμε ότι είναι βασική πρόληψη. Προλαμβάνουμε. Έτσι είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Διότι, είναι η ενημέρωση. Διότι, κυρία Σέβη, αν κάνουμε την εξέταση προληπτικά, και για παράδειγμα αντιμετωπίζουμε καρκίνο μαστού σε πολύ πρώιμο στάδιο, είναι μεγάλες, τεράστιες οι πιθανότητες να τον αντιμετωπίσουμε, να τον παλέψουμε και να σωθούμε, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Ναι, μια εξέταση που θα γίνει προληπτικά. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Είναι σημαντική η πρόληψη και πραγματικά όταν είναι στο αρχικό στάδιο, από αυτά που διαβάζουμε βεβαίως γιατί δεν είμαι γιατρός, μπορεί να χαθεί αυτό το πρόβλημα, να μην υπάρξει ποτέ ξανά. Και το ευχόμαστε. Αυτό είναι κυρίως που θέλουμε. Εδώ έχουμε κάποιες στατιστικές που τις διαβάζουμε και λέει ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου στις γυναίκες. Mm-hmm. Λέει ότι μία στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει ένα καρκίνο μαστού κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της. Mm-hmm. Όμως πραγματικά αν είναι στο αρχικό στάδιο μπορεί να το καταπολεμήσει. Το βλέπουμε συνεχώς αυτό. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι ίδιες το στήθος μας, πρέπει να γνωρίζουμε το σώμα μας, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε έγκαιρα, να μας προβληματίζει αυτό, να μην το αφήνουμε, να κάνουμε τη μαστογραφία που χρειάζεται από κάποια ηλικία και μετά, νομίζω δεν είναι πάνω από τα 40, νομίζω ότι χρειάζεται να την κάνουμε κάθε χρόνο. Που έτσι και αλλιώς είναι μια εξέταση που διαρκεί ελάχιστη ώρα. Δεν χάνουμε πολλή ώρα από τη ζωή μας, ακόμη και αν έχουμε αυτό κατά νου. Είναι απλά ένα ραντεβού και πολύ λίγα λεπτά που θα χρειαστούν για αυτή την εξέταση, που αν γίνει προληπτικά μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή μας. Για τη ζωή μας. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού αυτό κάθε Οκτώβρη. Το λέω Οκτώβρη γιατί και εγώ είναι ο μήνας πραγματικά που φροντίζω για τη μαστογραφία μου κάθε χρόνο. Πρέπει να το φροντίζουμε. Έστω και τότε... αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε χθες σε όλες τις κυρίες που βέβαια περνούσαν από εκεί και μέσα από όποια συνομιλία και μέσα από το έντυπό μας που λέει αυτό, κάντε μαστογραφία. Στο πίσω μέρος γράφουμε «Μάθε, πρόλαβε, αντιμετώπισε τον καρκίνο του μαστού». Αυτό είναι στην ουσία το μήνυμά μας. Πολύ σημαντικά και σπουδαία αυτά τα μηνύματα που περνάτε και το κάνετε κάθε χρόνο, δίνετε κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο, το δικό σας δυναμικό παρόν παντού, όλα τα μέλη του Σωροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου. Συνεχίζετε πιστά να δίνετε το ραντεβού για να περάσετε αυτά τα μηνύματα όταν πρέπει. Και θα ήθελα κλείνοντας να σταθούμε λίγο και στα μηνύματα ζωής που, και μάχης, μεγάλης μάχης, που έδωσε με την δική της στάση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, τα τελευταία κυρίως χρόνια, η πρόεδρος του Κινάλι, Φόφη Γεννηματά, γιατί με αυτή την ασθένεια πάλεψε, αλλά πάλεψε με μεγάλη γενναιότητα και τα μηνύματα που ήθελε να περάσει προς όλους ήταν αυτά, παρόμοια. Νομίζω το πέρασε. Το πέρασε. Το πάλεψε τόσα χρόνια πραγματικά, έδειξε τη δύναμή της. Είναι ένα παράδειγμα, είναι φωτεινό παράδειγμα για όλες τις γυναίκες. Πραγματικά νιώθουμε όλοι μεγάλη θλίψη για αυτή την απώλεια. Τα συλληπιτήριά μας και από εμάς εννοείται. Ήταν και η τραγική ειρωνία ότι συνέβη χθες, ακριβώς την ημέρα αυτή που είναι για την ευαισθητοποίηση αυτού του καρκίνου. Γιατί την παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Όμως πάλεψε.
Πάρα πολύ. Αυτό. Δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την πίστη μας και να προσπαθούμε σε όποια δυσκολία υπάρχει στη ζωή μας. Αυτό. Κυρία, πρόληψη βεβαίως είναι σημαντική. Με αυτό θα κλείσουμε και πάλι, με το μήνυμα της πρόληψης. Με αυτό θα κλείσουμε, ακούγοντας από εσάς. Κυρία Σέντια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία σε όλες τις σημαντικές δράσεις που κάνετε και στο μέλλον. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία, κοντά στις γυναίκες. Πάντα είμαστε σε τέτοιου είδους δράσεις και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και να μπορούμε να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλό απόγευμα. Καλή ποιοτική χρονιά και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Πολύ σύντομο και ερχόμαστε ξανά μαζί σας. Έλατε λοιπόν τώρα μαζί προς το τέλος της εκπομπής να δούμε κάποια ξεχωριστά μοναδικά.